δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ και να μην πωληθεί, κάθε πολιτική δύναμη έχει τη δική της λογική για τη δική της αφήγηση. Υπάρχει το κανονισμός της Βουλής και ο νόμος. Εμείς πάνω σε αυτό στηριχθήκαμε. Στο γεγονός δηλαδή ότι με βάση το Σύνταγμα και το οργανισμό της Βουλής πρέπει να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο και από αυτού να βάλεις δημοψήφισμα. Αν είναι τόσο καλό όσο λένε, οι κύριοι, αν είναι τόσο καλό όσο λένε οι κύριοι Ιδού, η Ρόδος και η Ιδού και το Πίδη, να το συζητήσουμε μπροστά στην κοινωνία. Το ΚΚΕ βάζει μια ευρύτερη λογική την οποία πρέπει να τη δούμε και να τη συζητήσουμε. Είναι αντιευρωπαϊκή λογική αυτή που βάζει το ΚΚΕ. Υπάρχει το ζήτημα του κανονισμού. Εμείς, κύριε Δέτσα, πάντως δεν μπορούμε. Όχι, λέω να τη συζητήσουμε. Όταν προσέρχονται οι πολιτικές δυνάμεις, κύριε Μαχαίρα, σε μια συζήτηση, η καθεμία βάζει τη δική της λογική. Θα βάλει τη δική σας. Και ο στόχος, ακούστε με, γιατί νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάποια σοβαρή διαφωνία. Ο στόχος θα είναι να γίνει το δημοψήφισμα. Με τι ερώτημα, κύριε Βίτσα, το ερώτημα του ΚΚΕ ή το ερώτημα της ΔΗΜΑ. Το βασικό ερώτημα που μπαίνει καταρχήν μες στη Βουλή είναι αν θα γίνει το δημοψήφισμα. Ναι, με τι ερώτημα. Το δεύτερο βασικό ερώτημα είναι αν θα ισχύσει το συγκεκριμένος νόμος, δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο περί της μικρής ΔΗ ή όχι. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Λύσαμε, τα ξέρετε, δεν έχουμε άλλα νόματα. Και ένα ερώτημα για να μην μείνει. Παρακαλώ, κύριε Μαχαίρο, θα μας πει στο κοντρό. Δεν κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση ότι αναφέρεται ή μάθετε επιτέλους ότι η χρόνη της υπερεξουσίας και του το κράτος είναι δικό μας, για σας έχουν περάσει. Ναι, αλλά λέω, αναφέρονται το καινούργιο πλαίσιο στην Ιταλία που θέλει μια ολόκληρη κουβέντα. Απ' έξω η Γαλλία, απ' έξω η Γερμανία, απ' έξω η Σουηδία, απ' έξω όλες οι χώρες της Ευρώπης. Λένε συνέχεια για τη Γαλλία. Κύριε, κλείσαμε, πάμε σε διάλειμμα. Η Γαλλία έχει πυρηνικά εργοστάσια, δεν μπορούν να τα πάρουν ιδιώτες τα πυρηνικά εργοστάσια. Πάμε, παιδιά, σε διάλειμμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μαχαίρα, έλατε. Απλώς να πω ότι το ίδιο το Σύνταγμα, αν το διαβάσει κανείς το άρθρο 44 προσεκτικά, δίνει απάντηση. Δημοψήφισμα, λέει, μπορεί να γίνει επί ψηφισμένου νομοσχεδίου. Μάλιστα, ωραία. Μιλάμε για το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Ακριβώς, το οποίο εφόσον ψηφιστεί, πάμε γι' αυτό. Δεν θα πάρουμε το ΚΚΕ, δεν λέει αγενέσεω στο ελληνικό. Λέει κάτι άλλο. Θα κάψετε στο ίδιο τραπέζι με το ΚΚΕ. Όχι. Λέει άλλα πράγματα. Δεν είναι ω πόνο, αν θα κάψετε στο ίδιο τραπέζι με το ΚΚΕ. Δεν βρίσκεται συνομιλητέ, κύριε. Δεν βρίσκεται συνομιλητέ. Ο μόνο συνομιλητή.